Σήμερα εδώ από την Εργατομάνα Θεσσαλονίκη απευθύνουμε θερμό ταξικό χαιρετισμό προς τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Σας απευθύνω και τον ταξικό αγωνιστικό χαιρετισμό των εργαζομένων στα εφιαλωμένα ποτά και τα τυποποιημένα τρόφιμα. Η εργατική τάξη βρίσκεται εδώ και μια δεκαετία στη μέγενη της πολιτικής των μνημονίων και της αυστηρής λιτότητας. Οι εργαζόμενοι της πατρίδας μας σήκωσαν και συνεχίζουν να σηκώνουν το βάρος της οικονομικής κρίσης και του οικονομικού αδιεξόδου της χώρας. Η χώρα έχει χάσει την ανεξαρτησία της και οι σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον και το μέλλον των παιδιών μας παίρνονται κατά εντολή των δανειστών και υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού και της πατρίδας μας. Διάφοροι πολιτικοί θέλουν να μας πείσουν ότι έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα και ότι όλα έχουν εξομαλυνθεί ή ότι σύντομα θα εξομαλυνθούν. Αλλά η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να φεύγουν στο εξωτερικό χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες όλων των ηλικιών, αναζητώντας καλύτερη τύχη. Τα ποσοστά αυτά είναι μεγάλα στους νέους και ειδικά σε εκείνους που έχουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση. Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν περάσει το κατόφλι της φτώχειας και εξαρτώνται πλέον από τα επιδόματα και από την αλληλεγγύη της υπόλοιπης κοινωνίας για να πορευτούν. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όλοι γνωρίζουμε ότι τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων βρίσκονται καθημερινά στην κόψη του ξηραφιού. Η υψηλή ανεργία, η υποαπασχόληση και η μαύρη ανασφάλιστη εργασία υποσχάτουν καθημερινά τα θεμέλια του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος. Και το μέλλον δεν φαίνεται να είναι ρόδινο για τις νέες γενιές των συνταξιούχων. Ο κίνδυνος της μετατροπής της σύνταξης σε επίδομα είναι ορατός, εάν δεν ληφθούν καιρός τα μέτρα. Και κυρίως εάν δεν μειωθούν οι δείκτες της ανεργίας και δεν αυξηθεί η απασχόληση για να εστρέψουν νέα κεφάλαια στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία. Εδώ να προσθέσουμε και την αδυναμία των υπηρεσιών ελέγχου της ελληνικής πολιτείας, οι οποίες παρακολουθούν ανήμπορες το φαινόμενο της μαύρης εργασίας να κατακλείζει κάθε μορφή εργασιακής απασχόλησης και να χάνονται με αυτόν τον τρόπο εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία. Το συνδικαλιστικό κίνημα και κυρίως το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται στο στόχαστρο των μηχανισμών του κεφαλαίου και των πολιτικών του εκπροσώπων. Θέλουν να ξεμπερδέψουν όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν με όσα δικαιώματα απέμειναν σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα που ζούμε και να αφαιθούν οι εργαζόμενοι στο έλεος της αυθαιρεσίας στην εργοδοσία. Και για να ανακόψουν την πιθανή στροφή των οργανωμένων προς συνεπείς αγωνιστικές δυνάμεις του εργατικού κινήματος, απεργάζονται τώρα σενάρια φακελώματος και ηλεκτρονικής νόδευσης της βούλησης του εργαζόμενου λαού, ανακοινώνοντας μέτρα που προσκρούν ακόμα και στο ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Εμείς δεν διστάζουμε να το πούμε ανοιχτά ότι θέλουν να βάλουν τους εργαζόμενους στην Ελλάδα με ηλεκτρονικό τρόπο στο γύψο. Θέλουν να εμποδίσουν κάθε ελεύθερη δημοκρατική έκφραση των εργαζομένων και τη συνδικαλιστική του δράση με νέες μορφές φακελώματος. Αυτές οι αλλαγές που προωθούνται με πρόσχημα τη δημοκρατική λειτουργία των συνδικάτων ένα μόνο στόχο έχουν: να αποδιοικητήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα, να το εξοδετερώσουν για να μπορέσουν ανενόχλητα να περάσουν όλα τα αντεργατικά του σχέδια. Αυτή η κυβέρνηση έχει αντεργατικά σχέδια, δεν τα κρύβει και τα ανακοινώνει σε κάθε ευκαιρία. Κανείς δεν πρέπει να εξαπατάει τον εαυτό του λέγοντας να δούμε πρώτα και μετά βλέπουμε, γιατί το μετά θα είναι πολύ αργά. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συνταχθούν με τα ταξικά αγωνιστικά συνδικάτα, να πυκνώσουν τις γραμμές τους για να κερδίσουν όχι μόνο τις επόμενες μάχες, αλλά και τον ίδιο τον πόλεμο απέναντι στην ασυδοσία της εργοδοσίας. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, οι συνάδελφοι του εργοστασίου της Coca-Cola εδώ στη Θεσσαλονίκη δίνουν ένα πολύχρονο αγώνα για να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Αυτός ο αγώνας κράτησε όφελο το αγωνιστικό φρόνημα και σε άλλα εργοστάσια και σε άλλους κλάδους. Οι συνάδελφοί μας επέλεξαν ως μέσο του αγώνα τους το μποϊκοτάζ στα προϊόντα της Coca-Cola με το σύνθημα «Ούτε γουλιά Coca-Cola μέχρι να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο». Και ο τρόπος αυτός του αγώνα φαίνεται ότι φέρνει πολλαπλά αποτελέσματα, όσο και αν θέλει η Αμερικάνικη πολυεθνική να αποσιωπήσει το μέγεθος της πίεσης που δέχεται. Το ΠΑΜΕ βρέθηκε από την αρχή αυτού του αγώνα στον πλευρό των απεργών. Έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο για την επιτυχία του. Συνεχίζουμε και στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι αγώνας όλων των εργαζομένων απέναντι στην αυθαιρεσία και την κοινωνική αναλγησία της Αμερικάνικης πολυεθνικής, της ναυαρχίδας του πολυεθνικού κεφαλαίου στη χώρα μας. Η νίκη των εργαζομένων της Coca-Cola στη Θεσσαλονίκη θα είναι νίκη όλου του εργαζόμενου λαού της χώρας μας. Προχωράμε όλοι μαζί, ενωμένοι, αλληλέγγυοι, για να διασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα, να διευρύνουμε τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα μας. Ζήτω η εργατική τάξη και οι αξίες που εκπροσωπεί.